Κύριε Τσιάλτα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας στο CNN Greece. Πόσο εκτεταμένη είναι, αν είναι, η νοθεία του ελαιολάδου με διάφορα σπορέλαια κακής ποιότητας, να το πω έτσι, και τι στοιχεία έχει η υπηρεσία σας γι' αυτό? Πρώτο σημείο προβλήματος που αντιμετωπίζουμε, που δεν είναι νοθεία ακριβώς, αλλά είναι πρόβλημα υποβάθμισης, είναι όταν ενώ στις χημικές αναλύσεις ανταποκρίνεται η κατηγορία του εξαιρετικά παρθένου, στις οργανοληπτικές δεν ανταποκρίνεται. Και αυτό συνήθως οφείλεται διότι είτε ο παραγωγός είτε ο τυποποιητής το διατήρησε σε μεγάλο χρονικό διάστημα υπό συνθήκες που δεν ήταν οι ορθές και έτσι υποβαθμίστηκε το προϊόν. Η σειρά αυτή των ελέγχων μας έδωσε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε κάποια προβλήματα διακίνησης αυτού. Μπορούμε να το πούμε νοθευμένο ελαιόλαδο, μπορούμε όμως στην ουσία πρόκειται περί σπορελαίων, τα οποία είναι χρωματισμένα και διακινούνται σαν εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Και εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα διπλό πρόβλημα, και το πρόβλημα της νοθείας και της παραπλάνης του καταναλωτή, ο οποίος πληρώνει μεν, αυτά διακινούνται σε χαμηλότερες τιμές, όμως δεν ανταποκρίνονται με κανένα τρόπο η τιμή στην οποία αναγοράζεται από τον καταναλωτή στην πραγματική αξία του προϊόντος. Από την άλλη, υπάρχει και η νοθεία του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου με λιγότερο ευγενή έλαια. Ποια είναι η εικόνα που έχουν οι μηχανισμοί ελέγχου? Από τους επίσημους ελέγχους, στις επίσημες εγκαταστάσεις, τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις της χώρας, τα ποσοστά παραβατικότητας είναι χαμηλά. Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο πλαίσιο ελέγχων, τους οποίους πραγματοποιούν και οι υπηρεσίες του ΕΦΕΤ αλλά και οι υπηρεσίες των περιφερειακών ενωτήτων. Όμως το πρώτο σημείο υποβάθμισης, σας το ανέφερα προηγουμένως, εντοπίζεται εκεί, και το δεύτερο, από τους ελέγχους που κάνουμε, εντοπίζουμε λοιπόν κάποια στο επίπεδο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων μεμονωμένα περιστατικά νόθευσης του ελαιολάδου με οποιασδήποτε μορφής, αλλά στην Βόρεια Ελλάδα ένα, θα το έλεγα, σχετικά εκτεταμένο δίκτυο παραγωγής τέτοιου είδους νοθευμένου, ας το ονομάσουμε ελαιολάδο, που σπορελαίων ουσιαστικά, τα οποία όμως παράγονται από μη εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και οι οποίες είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Έχουμε κάποια συγκεκριμένα σχέδια στο μυαλό μας, τα οποία το επόμενο δίμηνο θα τα αναπτύξουμε πλήρως και νομίζω θα είναι αποτελεσματικά. Υπάρχει τρόπος να πιστοποιείται το ελαιόλαδο το οποίο φεύγει από την Ελλάδα και να το ακολουθεί αυτή η πιστοποίηση μέχρι το πιάτο του καταναλωτή? Και αντίστοιχα, υπάρχει τρόπος να βλέπουμε αν είναι πιστοποιημένο το ελαιόλαδο το οποίο μπαίνει στην Ελλάδα? Γιατί έχουμε ακούσει και περιπτώσεις όπου φεύγει ελληνικό ελαιόλαδο, πάει στην Ιταλία, βαφτίζεται ιταλικό και ξαναέρχεται στην Ελλάδα ως ιταλικό πλέον. Υπάρχει το σύστημα της ιχνηλασιμότητας που είναι υποχρεωμένες όλες οι παραγωγικές επιχειρήσεις να το τηρούν. Η διακίνηση των τροφίμων, των εμπορευμάτων γενικότερα και των τροφίμων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε ότι είναι ελεύθερες. Εάν φύγει ένα ελαιόλαδο και πάει στην Ιταλία και ξαναγυρίσει, δεν υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού του και σταματήματός του στα σύνορα ή κάπου αλλού, όπως όταν είναι από τρίτη χώρα, όπου όλα τα εισαγόμενα από τρίτη χώρα προϊόντα ελέγχονται από υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επειδή το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν το οποίο έχει μια εποχικότητα, δηλαδή έχει μια παρενή αυτοφορία στην παραγωγή του το ελαιόδεντρο, και υπάρχουν κάποιες χρονιές που έχει μεγαλύτερη παραγωγή και την επόμενη χρονιά έχει μικρότερη. Εκεί μπορεί να εμφανιστούν ορισμένα φαινόμενα εισαγωγής ελαιολάδου από άλλες χώρες παραγωγής ευρωπαϊκές, για να συμπληρωθούν οι αναγκαίες ποσότητες, και επομένως τα ελαιόλαδα που έρχονται από τις άλλες χώρες θεωρούμε ότι δεν έχουν την ίδια ποιότητα και αξία που έχει το δικό μας ελαιόλαδο, και εκεί εκ των πραγμάτων γίνεται μια υποβάθμιση και ανάμιξη η οποία δεν επιτρέπεται. Γιατί στην επισήμανση θα πρέπει να αναφέρεται ότι είναι η προέλευση του προϊόντος και ο τύπος του, αν είναι εξαιρετικά παρθένο ή σκέτο παρθένο κλπ. Επομένως, όλη αυτή η ιστορία όμως δεν είναι τόσο απλή για να μπορέσει να οργανώσει ελέγχους σε όλο το φάσμα αυτό. Κύριε Τσιάλτα, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας στο CNN Greece. Και εγώ ευχαριστώ.